Θα συνδεθούμε με τον καθηγητή Γενικής Ιατρικής του Πανεπιστημίου Κρήτης, τον κύριο Χρήστο Λιονί, για να συζητήσουμε για τις τελευταίες εξελίξεις. Κύριε καθηγητά, καλησπέρα σας, χρόνια σας πολλά. Καλησπέρα, κύριε Δασκαλάκη, και σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Πολλές ευχές και από μένα, με πολλή ελπίδα. Και επειδή γνωρίζω πολύ καλά, έχουμε μιλήσει αρκετές φορές, ότι είστε πάντα πολύ προσεκτικός στις τοποθετήσεις σας, θα ήθελα ένα πρώτο σχόλιο. Θα τολμήσω να πω ότι τα 8 κρούσματα μέσα σε ένα 24ωρο είναι μια αναμενόμενη εξέλιξη, όταν και σε επίπεδο Κρήτης υπάρχει μια τόσο μεγάλη μετακίνηση πληθυσμού. Είναι αλήθεια, αυτή είναι και η προσωπική γνώμη. Κανένας δεν μπορεί να έχει πάντα προσωπικές γνώμες, και είναι αλήθεια ότι η ερμηνεία των αριθμών, κύριε Δασκαλάκη, δεν είναι εύκολο θέμα, και ιδιαίτερα όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στην Κρήτη, όταν μάλιστα τα δεδομένα είναι από τις υπηρεσίες υγείας, δεν έχεις πληθυσμιακά δεδομένα, δεν μπορείς να γνωρίζεις την έκταση της προσβολής της νόσου, δηλαδή την έκταση που η νόσος έχει φτάσει στην κοινότητα, και δεν έχεις και μια δυναμική εικόνα της. Εν τούτης όμως αυτοί οι αριθμοί, θα έλεγα και εγώ και συνηγορώ, πρώτον είναι αναμενόμενοι, όχι μόνο με βάση την έκθεση του πληθυσμού, έχουμε πάρα πολλούς επισκέπτες αυτή τη στιγμή, αλλά και την κινητικότητα του πληθυσμού, την οποία ουσιαστικά περιμέναμε μετά την εξαγγελία των μέτρων που έδωσε το Υπουργείο Υγείας τους τελευταίους μήνες. Ένας αριθμός κλειδί, κύριε Λιονί, είναι πάντοτε ο αριθμός των διασωληνωμένων. Γιατί οι διασωληνωμένοι είναι αυτοί που ουσιαστικά επιβαρύνουν και πιέζουν το Εθνικό Σύστημα Υγείας όταν υπάρχουν μαζικές διασωληνώσεις. Μέσα σε ένα 24ωρο έχουμε αύξηση ενός, δηλαδή από τους 22 χθες πήγαμε στους 23. Και θέλω ένα σχόλιο, γιατί ενώ έχουμε έναν πολύ μεγάλο αριθμό κρουσμάτων τις τελευταίες 8 ημέρες, βλέπουμε ότι ο αριθμός των διασωληνωμένων εξακολουθεί να είναι ελεγχόμενος. Βεβαίως θα πω ότι πριν από 3 ημέρες είχαμε σχεδόν διπλασιασμό. Ξεκινήσαμε από 4, σήμερα έχουν πάει 23, τετραπλασιασμός. Κοιτάτε, είπα προηγουμένως ότι οι αριθμοί πρέπει να διαβάζονται πάρα πολύ προσεκτικά. Αναφυσβήτητα έχουμε μια έξαρση της νόσου. Και πολλές φορές το έχω δηλώσει ότι δεν έχουμε αυτή τη στιγμή αριθμητικά δεδομένα για να μιλήσουμε, παρόλο που και ο όρος αυτός δεν είναι πάρα πολύ δόκιμος, δεύτερο κύμα ή οτιδήποτε άλλο. Είναι μια έξαρση της νόσου. Την περίμενε κανένας και περιμένει ακόμη, ίσως και να δει και ακόμη μεγαλύτερο αριθμό και στην Κρήτη περιπτώσεων που θα προσβληθούν. Θα πρέπει κανένας να λάβει υπόψη του μερικές βασικές παραμέτρους όταν συγκρίνει αυτό το όχι επιδημικό κύμα, την έξαρση, με την πρώτη εμφάνιση της νόσου. Πρώτον, έχουμε ότι τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας φαίνεται να είναι πια ευαισθητοποιημένα μετά την πρώτη εμφάνιση λοιπόν της νόσου, και σαφέστατα παίρνουν μεγαλύτερες προφυλάξεις. Άρα αυτό πιθανόν σε κάποιο βαθμό να εξηγεί κυρίως ότι οι περιπτώσεις, τα κρούσματα όπως συνηθίζεται να λένε, ουσιαστικά αφορούν περισσότερο νέους και λιγότερο τους μεγαλύτερους. Δύο, και αυτό θα ήθελα να το πούμε και να το κρατήσουμε. Ο πληθυσμός της Κρήτης, παρόλο που θέλει ακόμη πάρα πολύ αλλαγή στον τρόπο συμπεριφορά της, φαίνεται να ευαισθητοποιείται. Mm-hmm. Και αυτό είναι ένα σημαντικό μήνυμα. Και ήμουν και από εκείνους που πάντα πίστευα. Αυτό το είδαμε και στο βίντεο της Γεωργίας Μακάκη πριν από μερικά λεπτά, όσον αφορά τα προσκυνήματα. Η πλειοψηφία των πολιτών συνέρεσε στις εκκλησίες με μάσκα. Κοιτάτε, φαίνεται λοιπόν ότι από πολλά δεδομένα, φαίνεται και από τα δικά μας δεδομένα στην προσπάθεια της επιδημιολογικής αυτής μελέτης που κάνουμε, φαίνεται ότι και ένας αριθμός ατόμων που αρχικά δεν επιθυμούσαν να συμμετάσχουν, τώρα σε επανακλήσεις φαίνεται ότι δηλώνουν. Που σημαίνει λοιπόν ότι από πολλές πηγές φαίνεται ότι ο πληθυσμός ευαισθητοποιείται, φαίνεται ότι σε κάποιο βαθμό μεγαλύτερο από το παρελθόν συμμορφώνεται, και αυτό είναι ένα θετικό μέτρο. Και πρέπει να το κρατήσουμε, γιατί αντίθετα τα μηνύματα που διαρκώς μιλάνε ότι ο τόπος μας, ο λαός μας δεν συμμορφώνεται, οτιδήποτε άλλο, νομίζω ότι δεν οδηγούν στην κατεύθυνση την επιθυμητή. Φυσικά χρειάζεται πάρα πολύ μεγάλη ακόμη προσπάθεια στο να έχουμε μια συνολική υιοθέτηση όχι μόνο των μέτρων, αλλαγή της συμπεριφοράς, που όπως έχουμε πει, κύριε Δασκαλάκη, δεν μπορεί κανένας να το δει από τη μια μέρα στην άλλη. Κύριε καθηγητά, επειδή αναφερθήκατε στην επιδημιολογική μελέτη, για να το κλείσουμε,
Σας άκουσα να λέτε ότι ουσιαστικά και ο ιός έχει έρθει στην Κρήτη, έχει περάσει από την Κρήτη. Αυτό βεβαίως το διαπιστώνουμε και μέσα από τους αριθμούς. Αντιλαμβάνομαι τη λεπτότητα της κατάστασης, γιατί δεν μπορείτε να δημοσιοποιήσετε ακόμα στοιχεία. Ωστόσο, θα προσπαθήσω να εκμεύσω μια πληροφορία από εσάς. Είναι ελεγχόμενη η διασπορά του ιού στην Κρήτη με βάση τα στοιχεία τα οποία έχετε στη διάθεσή σας? Δύσκολη ερώτηση, ελεγχόμενη. Ελεγχόμενες είναι όλες οι καταστάσεις και όλες οι κρίσεις, κύριε Δασκαλάκη, από τη στιγμή που το μήνυμα περάσει καθολικά και υιοθετηθεί μια καινούργια συμπεριφορά. Το μήνυμα είναι σήμερα πολύ μεγάλη μέρα, ακούγεται πολύ συχνά η λέξη ελπίδα. Το μήνυμα είναι ότι σαφέστατα η λίμωξη έχει έρθει, έχει μείνει, δεν ξέρουμε πόσο θα μείνει ακόμη. Φαίνεται ότι θα μας ταλαιπωρήσει για αρκετό καιρό και θα πρέπει πλέον την πανδημία και τη συγκεκριμένη λίμωξη να την αντιμετωπίζουμε όπως όλα τα προβλήματα υγείας. Δηλαδή, όχι με πανικό και φόβο. Αυτό σημαίνει γιατί η αλήθεια, ο πανικός και ο φόβος οδηγούν σε άλλη συμπεριφορά. Θεωρώ προσωπικά ότι η Κρήτη, και την έχω πει πολλές φορές, είναι ένα παραδεισένιο νησί. Από πολλούς και διαφόρους λόγους, δεν θα τους αναφέρομαι τώρα. Είναι αλήθεια ότι χρειάζεται ακόμη μεγαλύτερη προσοχή στα μέτρα. Και αυτό θα χρειαστούν και συγκεκριμένες, και είναι συγκεκριμένες μου οι προτάσεις. Και συγκεκριμένες προτάσεις που αυτή τη στιγμή μια ομάδα καθηγητών από όλη την Ελλάδα ετοιμάζουμε και συντάσσουμε ένα γράμμα και στον κύριο Πρωθυπουργό και στην πολιτική ηγεσία. Είναι αλήθεια ότι η Ελλάδα χρειάζεται μια διαφορετική επικοινωνιακή πολιτική. Θέλει μια διαφορετική προσέγγιση ο κόσμος. Το μήνυμα πρέπει να εκπέμπεται διαφορετικά ανάλογα και τον τόπο και τον πληθυσμό και την ομάδα. Και φυσικά εδώ θα ήθελα να σας το πω, γιατί αναφερθήκατε στη συμμόρφωση. Η συμμόρφωση είναι πολύ σημαντική να ευωδώνεται και από τους πνευματικούς ηγέτες του νησιού. Είναι αλήθεια, και αναφέρομαι και σε συγκεκριμένα παραδείγματα, ότι αρκετοί εκπρόσωποι της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας μιλάνε και ζητάνε στον πληθυσμό να συμμορφώνεται, και το μήνυμα αυτό περνάει. Θα πρέπει να δούμε και το ρόλο και των άλλων πνευματικών ηγετών του νησιού, ακόμη και το ρόλο της αυτοδιοίκησης. Έχει πολύ μεγάλη σημασία το μήνυμα να ακουστεί πολύ περισσότερο και πιο εντονότερα, και με τα κατάλληλα πρόσωπα και τα κατάλληλα μέσα. Εξακολουθώ πραγματικά να είμαι αισιόδοξος, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι η αύξηση των αριθμών πραγματικά θα πρέπει να μας πανικοβάλει. Εξηγήσαμε ότι η μεγάλη μας αυτή τη στιγμή, και αυτή είναι ο τελικός μου επίλογος, ότι ουσιαστικά αυτή η έξαρση, δηλαδή η επιτυχή της έκβαση, θα εξαρτηθεί κυρίως από την μη μετακίνηση του ιού, ιδιαίτερα στις κλειστές δομές. Κύριε καθηγητά, με βάση τα στοιχεία, ένα τελευταίο θα ρωτήσω όσον αφορά την επιδημιολογική μελέτη που είναι σε εξέλιξη. Εντοπίζετε μεγαλύτερο πρόβλημα στα αστικά κέντρα ή στην ενδοχώρα της Κρήτης? Γιατί υπάρχει μια πληροφορία που λέει, όχι όσον αφορά την έρευνα, γενικότερα μια παραφιλολογία, ότι περιοχές της ενδοχώρας πολλές φορές δημιουργούν μικρές εστίες που φτάνουν μέχρι τα αστικά κέντρα. Κοιτάτε, όπως επειδή με ξαναρωτήσατε, η μελέτη θα ανακοινωθεί επίσημα, πιστεύω στα μέσα του Σεπτεμβρίου θα γίνει επίσημη ανακοίνωση όλων των αποτελεσμάτων, δύο προσεγγίσεων, γιατί υπάρχουν ουσιαστικά δύο μελέτες μέσα, θα ανακοινωθούν στα μέσα του Σεπτεμβρίου. Τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα, αυτό μόνο μπορώ να πω, δείχνει ότι ο επιπολασμός των αντισωμάτων στην Κρήτη είναι ιδιαίτερα χαμηλός. Κάτι που το περίμενε ίσως αρχικά κανένας. Χρειαζόμαστε όμως και άλλους αριθμούς. Η μελέτη άρα στην εξέλιξή ουσιαστικά της, για να το καταλάβουν και οι τηλεθεατές, ένας πολύ μικρός αριθμός πολιτών του νησιού έχει προσβληθεί από τον κορονοϊό. Αυτό μας λέτε. Έχει προσβληθεί, που σημαίνει δηλαδή ότι ο πληθυσμός είναι ακόμη επίνωσος. Που σημαίνει αμή τι άλλο, ότι τα μέτρα προστασίας και οι κανόνες αυτοί που έχετε ακουστεί θα πρέπει να λαμβάνετε όλο ένα και περισσότερο. Ένα τελευταίο, γιατί είναι πολύ σημαντικό και θέλω να λειτουργήσετε, όχι συμβουλευτικά, γιατί δεν μου αρέσει αυτός ο όρος. Πολλές φορές, επειδή όλοι οι συνάδελφοί σας μιλούν στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και ορθώς, πρέπει όμως να κατανοήσουμε όλοι ότι πολλές φορές οι νέοι άνθρωποι από αυτές τις εκκλήσεις δεν πείθονται. Δηλαδή, βλέπουμε και στα social media, κύριε καθηγητά, ότι διωγγώνεται ο αριθμός των πολιτών που αφισβητεί αυτή την πανδημία, που πολλές φορές στοχεύει ακόμα και τους εμάς, τους δημοσιογράφους, ότι μεταφέρουμε την είδηση για να πανικοβάλουμε. Τι θα πείτε σε αυτά τα νέα παιδιά που πηγαίνοντας να διασκεδάσουν, και καλά κάνουν, γιατί νέοι άνθρωποι είναι και πρέπει να διασκεδάζουν,
τι πρέπει να κάνουν όμως όταν επιστρέψουν σπίτι τους και θα έρθουν σε επαφή με τους γονείς και τους παππούδες. Ακουμπάτε το πιο ευαίσθητο σημείο που έχει να κάνει πραγματικά με την αντιμετώπιση της πανδημίας. Είναι εδώ που έχουμε να κάνουμε πάρα πολλά. Κοιτάτε, με τους νέους δεν επικοινωνείς με τη συνηθισμένη γλώσσα που μιλάμε εμείς τους συνομιλικούς μας. Η χρήση της συμβολικής γλώσσας και των μέσων επικοινωνίας που διαβάζουν και ακούνε οι νέοι δεν έχει χρησιμοποιηθεί όσο θα πρέπει. Αυτό λοιπόν θα πρέπει σαφέστατα να προβληματίσει όλους μας και να επενδύσουμε πάνω σε αυτού την είδους στην επικοινωνία. Ούτε ακόμη επικοινωνούμε με τους νέους στους τρόπους πραγματικά διασκέδασης και στους χώρους εργασίας τους. Άρα σαφέστατα απαιτείται μια καινούρια επικοινωνιακή πολιτική. Θα ήθελα ουσιαστικά μόνο για τους νέους να πω ότι πραγματικά είναι το κλειδί της επιτυχίας εκρίζωσης, το λέω πραγματικά, εκρίζωσης της νόσου, έστω και αν αυτό παραπέμπεται στο πολύ από μέλλον. Φαίνεται ότι ουσιαστικά η αλλαγή της συμπεριφοράς, που δεν είναι εύκολο και ιδιαίτερα απέναντι στους μεγαλύτερους, είναι ένα κλειδί. Εκτιμώ και σας παρακαλώ πολύ να μετακινηθεί αυτό. Δεν είναι οι νέοι ότι δεν πείθονται ή ότι οι νέοι πιστεύουν ότι η νόσος δεν υπάρχει, αλλά ότι η γλώσσα μας και το μήνυμα που μεταφέρουμε δεν τους έχει πείσει. Μάλιστα. Νομίζω ότι μπορούμε να τους πείσουμε ότι αυτή τη στιγμή τουλάχιστον, αν και αυτοί ακόμη δεν έχουν πειστεί από τη δική μας γλώσσα, τουλάχιστον είναι σημαντικό να προστατεύσουν τους μεγαλύτερους, είτε είναι οι γονείς τους, είτε είναι οι παππούδες τους. Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό σας βράδυ. Ευχαριστώ πολύ και εγώ, κύριε Δασκαλάκη. Γεια σας.